Κίνδυνο να δημιουργηθεί νέα υγειονομική βόμβα ελοχεύει για τι φυλακέ Αγίου Στεφάνου, αφού παρότι ο εμβολιασμό για τον γενικό πληθυσμό προχωρά, στο σοφρονιστικό ίδρυμα αποτελεί άγνωστη συνθήκη. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα κανένα κρατούμενο δεν έχει εμβολιαστεί, ενώ το πρόβλημα παρουσιάζεται και σε άλλα σοφρονιστικά καταστήματα τη χώρα. Την ίδια στιγμή, ο κορονοϊό κινείται ανεξέλεγκτα στι φυλακέ και δεν είναι τυχαίο άλλωστε πω μόνο τον Μάρτιο καταμετρήθηκαν 120 κρούσματα, ενώ πρόσφατα είχαμε ακόμη 20. Και αυτή την περίοδο Καταγράφονται κρούσματα, ευτυχώ σε μονοψήφιο αριθμό, ενώ οι ασθενεί έχουν ελαφρά καταβάσει συμπτώματα χωρί να κινδυνεύει η υγεία του. Το μεγάλο εμπόδιο, ή καλύτερα η δικαιολογία που προβάλλει το κράτο στι συνεχόμενε επιστολέ τόσο των σοφρονιστικών υπαλλήλων όσο και των κρατουμένων για το όλο θέμα, έχει να κάνει με τα άμκα. Οι περισσότεροι από του κρατούμενου είναι αλλοδαποί και έτσι υπάρχει θέμα με το άμκα που είναι απαραίτητο για να προχωρήσει η διαδικασία του εμβολίου. Πρόβλημα με τον άμκα έχει και το μεγαλύτερο μέρο των Ελλήνων κρατουμένων. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η διοίκηση των φυλακών του Αγίου Στεφάνου, έχοντα έρθει σε μπαράζ επαφών όλο αυτό το διάστημα με τα στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνη, προσπαθεί να βρει μια λύση, αφού δηλώνει πω είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει άμεσα η εμβολιαστική διαδικασία εντό των χώρων του, στείνοντα ένα ξεχωριστό εμβολιαστικό κέντρο. Ένα ακόμη στοιχείο το οποίο προκαλεί εντύπωση είναι πω παρά την πεποίθηση αρκετών, το 70% των κρατουμένων ζητά να εμβολιαστεί άμεσα, δηλαδή από τους 630 κρατούμενους πάνω από 400 δήλωσαν τη θέλησή τους για να εμβολιαστούν. Να θυμίσουμε πω ειδικά για το σοφρονιστικό κατάστημα τη Πάντρα καταγράφεται ήδη συνοστισμό κρατουμένων, αφού τα όρια του έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ. Συγκεκριμένα κρατούνται 630 άτομα, ενώ το όριο είναι στα 400 με 450. Αυτό σημαίνει πω τα κελιά μπορεί να διαμένουν μαζί μέχρι και 8 άτομα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την διασπορά του κοροναϊού.